Ντροπιέμαι γιατί με πήρατε μαζί σας. Με χρειάζεστε κι άλλο? Όλα μπορούν να συμβούν. Τώρα πια είσαι άνθρωπός μας, θες δεν θες. Και στη Θεσσαλονίκη σου ετοιμάζω μια καινούργια δουλειά. Δεν με πήρατε μόνο γι' αυτό. Απλώς θέλατε να απολαύσετε το θρίαμβό σας. Είσαι αρκετά έξυπνος. Ενώ η πρώην φίλη σου δεν είναι. Σε έστειλε να μου πεις για το τρένο, ενώ ο στόχος τους ήταν η γέφυρα. Κι όμως, το τρένο αξίζει πολύ περισσότερο από τη γέφυρα. Αν ήταν έξυπνοι εδώ θα χτυπούσαν. Είναι όμως ηλίθιοι. Γι' αυτό χάνουν τον πόλεμο. Γι' αυτό θα χάσουν τα πάντα. Οι Γερμανοί ξέρουν ποιος είσαι. Ξέρουν πως σε στείλαμε εμείς. Πότε το έμαθα? Φαντάζομαι πως θα το κατάλαβαν από την αρχή. Ούτε κι εμείς πιστέψαμε πως θα τους ξεγελάσουν. Τότε γιατί με στείλατε? Για να γίνει ό,τι έγινε. Και εκείνοι αφού ήξεραν ποιος είμαι, γιατί με στείλανε εδώ? Για να μάθω. Ξέρουν πως θα τους πεις αυτό που θέλουμε εμείς να τους πεις. Ξέρουν πως θα θελήσουμε να τους ξεγελάσουμε. Γι' αυτή είναι η αποστολή σου, Φώτη. Η αποστολή, θα έλεγα, υπεράνθρωπη. Δεν καταλαβαίνω. Η πραγματική επιχείρηση Ουράνιο Τόξο είναι η ανατείναξη του τρένου στο Πλαταμόνα. Και αυτό θα τους πεις. Την αλήθεια. Μόνο που εκείνοι δεν θα την πιστέψουν. Θα πιστέψουν πως θέλουμε να τους παραπλανήσουμε για να κρύψουμε τα πραγματικά μας σχέδια. Θα σε βασανίσουν για να αποκαλύψεις αυτά τα σχέδια. Ξέρεις, οι Γερμανοί βασανίζουν άσχημα. Θα αντέξεις? Πόσο πρέπει να αντέξω? Όσο περισσότερο κρατήσεις, τόσο περισσότερο θα σε πιστέψουν όταν μιλήσεις. Στο είπα, είναι μια αποστολή υπεράνθρωπη. Ώστε το αληθινό ουράνιο τόξο είναι το τρένο. Ναι. Και γέφυρα? Θα στείλουμε μερικά τμήματά μας δίθεν να την ανατινάξουν. Ύστερα από τις ομολογίες σου, οι Γερμανοί θα μας περιμένουν. Θα έχουν συγκεντρωμένες τις δυνάμεις τους εκεί. Θα μας τρέψουν σε φυγή και ύστερα από αυτό δεν θα έχουν καμία αμφιβολία. Θα φύγουν για τον Πλαταμόνα ήσυχοι. Είναι μια κάψουλα με υδροκιάνιο. Όποιος το πάρει πεθαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Θα προσπαθήσεις να το πάρεις μόλις σου πούν πως ξέρουν ποιος είσαι. Με τέτοιο τρόπο όμως που να σε προλάβω. Στο ξαναλέω, είναι μια αποστολή υπεράνθρωπη. Έχεις δικαίωμα να αρνηθείς. Τι σκέφτεσαι? Αυτά που μου είπατε, για τους ηλίθιους και για τους έξυπνους. Αλήθεια, πού βρισκόμαστε, κύριε Ταγματάρχη? Στον Πλαταμόνα. Σε λίγα λεπτά θα μπούμε στο τούνελ. Στο δίθεν ουράνιο τόξο σας. Γιατί χαμογελάς? Σκέφτηκα κάτι άλλο. Ο ναζισμός σας βασίζεται στη βία, δεν είναι έτσι? Τι θες να πεις? Τίποτα. Απλώς πιστεύω πως κάθε τι που στηρίζεται στη βία είναι σάπιο. Δεν κρατάει πολύ. Πώς τολμάς? Η λευτεριά είναι πιο δυνατή από τη βία, Άσπερκ. Θα σας συντρίψει.